Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. g.barlas@papaki.pradio.com ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής. Τον έχω φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με τα μικρά εωφινά του Γέροντα Τρίφωνα του Βάσων, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης από τις εκδόσεις Εν Πλώ, βιβλίο που μπορείτε να ζητήσετε και στο βιβλιοπωλείο μας στην Αγία Τριάδα, 210-41-24-7-26 το τηλέφωνο του βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μείνετε κοντά μας μέχρι τις 5. Της Κυριακής, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κανένας λοιπόν να μην απουσιάζει από αυτές τις ιερές και θεοπαράδοτες συνάξεις, είτε από αραθυμία, είτε από συνεχή ασχολία με τα γήινα, ώστε να μην εγκαταλειφθεί δικαίως από το Θεό. Και αν ακόμη πνιγμένος από τις φροντίδες απουσιάσει μία φορά, να ανταποδώσει την επομένη, φέρνοντας τον εαυτό του στην Εκκλησία του Χριστού. Διαφορετικά θα παραμείνει αθεράπευτος, πάσχων από απιστία, λόγω των έργων και των λόγων του, και δεν θα προσεγγίσει το χειρουργείο του Χριστού για να λάβει την ίαση. Φαίνεται ότι όλοι περνάμε περιόδους κατά τις οποίες η προσέλευσή μας στην Εκκλησία δεν είναι τακτική. Πυρετώδης η ενασχόλησή μας με τη δουλειά και την οικογένεια, και εμείς πέφτουμε στην παγίδα και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να καταβάλλεται. Με δεδομένο τον ταχύ ρυθμό της ζωής μας, ο οποίος μας κάνει να θεωρούμε ότι απλώς ο χρόνος δεν μας φθάνει, εύκολα μπορεί να θεωρήσουμε τη Θεία Λειτουργία ως κάτι δευτερεύον και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε δικαίωμα μια Κυριακή να ξεκουραστούμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας παρακαλεί να διαφοροποιηθούμε. Ονομάζει ραθυμία την απουσία μας από την υποχρέωση της Κυριακής. Ο μεγάλος αυτός ιεράρχης της Εκκλησίας φτάνει στο σημείο να υπενθυμίσει ότι και η πίστη μας ακόμη κινδυνεύει αν δεν είμαστε παρόντες στο χειρουργείο του Χριστού όπου θα λάβουμε την ίαση. Στο μάλλον φίλοι ακροατές πηγαίνει κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Μπορεί να βλέπουμε γεμάτους τους ναούς, αλλά σε σχέση ειδικά στο Λεκανοπέδιο και σε άλλες μεγάλες πόλεις με τον πληθυσμό της Ελλάδας, της πόλης αυτές, ο κόσμος που εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή είναι σίγουρα ένα πολύ μικρό ποσοστό, και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως πρόβλημα. Αποφεύγουμε το πνεύμα της κατάκρισης. Όταν φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τον έλεγχο, λέει ο Γέροντας Τρίφων, τείνουμε να χτίζουμε ένα αμυντικό τείχος ολόγυρά μας. Όταν φοβόμαστε την απόρριψη ή βλέπουμε τον εαυτό μας ανάξιο της αγάπης, κατηγορούμε τους άλλους. Γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε ειλικρινείς, δραπετεύουμε από την αλήθεια. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας και στους άλλους, κρύβοντας την ανασφάλεια και την αναξιότητά μας, αυτοαποκλειόμενοι από την αγάπη.
Νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε την αγάπη των ανθρώπων και την απορρίπτουμε, κυρίως όμως απορρίπτουμε την αγάπη του Θεού. Όταν βλέπουμε ότι μας καταλαμβάνει το πνεύμα της κατάκρισης, πρέπει να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να μας αποκαλύψει την πηγή του. Γιατί επιλέγω να κατακρίνω, όταν στην πραγματικότητα έχω ψυχικά τραύματα και πάσχω αυταπατώμενος? Μήπως βρίσκω λάθη στους συνανθρώπους μου, επειδή δεν τολμώ να αντιμετωπίσω τον δικό μου επίπλαστο εαυτό? Το πλήρωμα της ζωής είναι η αυτογνωσία και η αυτοπροσφορά μας στους άλλους. Όταν δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας για τις αστοχίες μας, κατηγορούμε τους αδελφούς μας. Επειδή είμαστε ανασφαλείς, απορρίπτουμε την αγάπη και τη φιλία τους, θεωρώντας πως δεν την αξίζουμε. Είμαστε ανέντιμοι. Ψευδόμαστε εις εαυτούς και αλλήλους. Τα ψέματά μας είναι και μικρά και μεγάλα. Κυρίως όμως, ψευδόμαστε στο Θεό. Ζούμε με το φόβο ότι θα μας καταλάβουν και καλύπτουμε την αλήθεια κατακρίνοντας. Θέλουμε να εξουσιάζουμε τους άλλους, επειδή δεν είμαστε αυθεντικοί, ούτε ακέραιοι. Και όμως, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαβάζουμε: «Γιατί λοιπόν εσύ ο ασθενικός στην πίστη κατακρίνεις τον αδελφό σου, και εσύ ο ισχυρός στην πίστη γιατί περιφρονείς τον αδελφό σου? Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Σύ δε γιατί κρίνεις τον αδελφόν σου? Σύ δε γιατί καταφρονείς τον αδελφό σου? Κανείς δεν έχει εξουσία να κρίνει ή να κατακρίνει, διότι όλοι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού που είναι κριτής όλων. Είναι άλλωστε γραμμένο και εις την Αγία Γραφή. Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος, και κάθε γόνατο θα κάμψει εμπρός μου και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει το Θεό. Άρα λοιπόν ο καθένας από μας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στο Θεό. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ας μην κατακρίνουμε πλέον ο ένας τον άλλον, αλλά τούτο προτιμήστε και προσέξτε, κανείς να μην θέτει πρόσκομα στον αδελφό ή σκάνδαλο». Ασκούμε την αγάπη στην ενορία μας. Ως χριστιανοί, λέει ο γέροντας Τρίφωνας, είμαστε πάντα στον αγώνα κατά των παθών και προσπαθούμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας είπε ότι πρέπει να αγαπούμε τον αδελφό μας που τον βλέπουμε, αν θέλουμε να αγαπούμε το Θεό τον οποίο δεν έχουμε δει. Κι όμως, ο αγώνας είναι συχνά πιο δύσκολος και κοπιαστικός όταν πρόκειται να δείξουμε αγάπη στους ανθρώπους της ίδιας της ενορίας μας. Οι περισσότεροι έχουμε γνωρίσει τη διαμάχη και την πικρία που δημιουργείται σε ενοριακό επίπεδο. Μερικοί έχουμε ακόμα και συμβάλει στο σπαραγμό αυτό, όταν κακολογούμε τον ιερέα μας, κάνοντας το έργο του ακόμη δυσκολότερο. Οι ίδιοι οι δαίμονες, με τη συλλογική επίθεσή τους εναντίον του σώματος του Χριστού, δεν μπορούν να κάνουν τόση ζημιά όσοι καταφέρνουμε καμιά φορά εμείς. Αντίθετα με τους δαίμονες, που ποτέ δεν τα βάζουν με τους άλλους δαίμονες, εμείς επιτιθέμεθα συνεχώς εναντίον των άλλων. Κάποτε η κριτική μας επεκτείνεται και κατά των επισκόπων μας, τους οποίους ο Θεός κατέστησε πατέρες μας και τους φερόμαστε με ασέβεια. Με την υποκίνηση του πονηρού και ενδίδοντας την πίεση της κακίας του, στραφόμαστε εναντίον των αδελφών μας, χριστιανοί εναντίον χριστιανών. Αν δεν ζητήσουμε με ειλικρίνεια τη χάρη και το έλεος του Θεού, δεν έχουμε ελπίδα να κερδίσουμε τη μάχη κατά των παθών μας. Μόνο αν αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, αν μέσα μας χτυπά μια ταπεινή και συντετριμένη καρδιά, θα ζήσουμε επιτυχώς την επίγεια ζωή. Ο Θεός στέκεται ενώπιόν μας και απλώνει το χέρι. Ας μην το αποστραφούμε.
ο πρώτος των αμαρτωλών. Ποια είναι η ευθύνη μας ως Ορθοδόξων εναντί εκείνων που δεν ζουν κατά το Ευαγγέλιο? Ας θυμηθούμε πρώτα ότι έχουμε αστοχήσει ενώπιον της δόξας του Θεού και μαζί με τον Απόστολο Παύλο ας πούμε: «Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ». Όταν πριν προσέλθουμε στη Θεία Ευχαριστία λέμε ότι πρώτος των αμαρτωλών είμαι εγώ, πρέπει να το εννοούμε. Αν κοιτάζουμε τον αμαρτωλό τρόπο ζωής ενός άλλου, ουσιαστικά αποστρέφουμε το βλέμμα από τη δική μας αμαρτωλότητα και δεν βγάζουμε το κάρφος από το δικό μας οφθαλμό. Όταν όμως κοιτάζουμε τη δική μας ξεπεσμένη φύση, τις δικές μας αμαρτίες, τότε βρίσκουμε το έλεος του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι ότι γινόμαστε πολύ πιο φιλάνθρωποι για τους άλλους. Μας δίδεται η χάρη να αγαπάμε και τον χειρότερο των αμαρτωλών, επειδή είναι ο Χριστός μέσα μας. Ξέρουμε ότι ο Κύριός μας δεν μας αγαπά επειδή είμαστε καλοί ή επειδή τηρούμε τις εντολές Του. Μας αγαπά επειδή είναι από την ίδια τη φύση Του η αγάπη. Όταν η αγάπη Του κατοικεί μέσα μας, ενισχυόμαστε να αγαπάμε. Αυτή ακριβώς η χριστιανική αγάπη και οι προσευχές μας για όσους είναι φαινομενικά χαμένοι θα μεταμορφώσει καρδιές και θα οδηγήσει σε μετάνοια. Αυτό το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Αγωνιζόμαστε για να συγκρατήσουμε το θυμό. Ο θυμός, λέει ο Αββάς Ευάγριος του Πόντου, είναι εκφύσεως σχεδιασμένος για να πολεμούμε τους δαίμονες και να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή αμαρτωλή ειδονή. Συνεπώς οι άγγελοι, εγείροντας την πνευματική ειδονή μέσα μας και δίνοντάς μας να γευθούμε την ευλογία της, μας οδηγούν να κατευθύνουμε το θυμό μας κατά των δαιμόνων. Αλλά οι δαίμονες, δελεάζοντάς μας με τους εγκόσμιους πόθους, μας κάνουν να χρησιμοποιούμε το θυμό για να πολεμούμε με τους ανθρώπους, κάτι που είναι αφύσικο, έτσι ώστε ο νους, σαστισμένος και σκοτισμένος, να γίνεται προδότης των αρετών. Οι πατέρες μας λένε, φίλοι ακροατές, ότι κάθε φορά που κάποιος προφέρει το όνομα του Θεού επί Ματαίο, ο απόϊχος αντιλαλεί σε όλο τον κόσμο. Όσο ασήμαντα και αν είναι τα θυμωμένα λόγια μας, έχουν επίπτωση σε όλο τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Η λύτρωση δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά ολόκληρο το σύμπαν. Η δική μου σωτηρία είναι αλληλένδετη με τη δική σου. Είναι δε πολύ τραγικό να πέφτει ένας χριστιανός σε τέτοια αμαρτία, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν και όμως προσέχουν τα λόγια τους πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους που ομολογούν τον Χριστό. Πρέπει να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο να διατηρούμε την ειρήνη της ψυχής και να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ταράζεται με τις προσβολές των άλλων. Με κάθε τρόπο, ας αγωνιζόμαστε να συγκρατούμε το θυμό και να φρουρούμε το νου και την καρδιά μας. Αξίζει κάθε προσπάθεια να υπομείνουμε προσβολές και επιθέσεις και να συνηθίσουμε να θεωρούμε ότι δεν μας αφορούν. Περιφρουρώντας τους λογισμούς μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ησυχία της καρδιάς και να την κάνουμε κατοικητήριο του ίδιου του Θεού. Ο Αββάς Νίλος έλεγε ότι η προσευχή είναι ο σπόρος της πραότητος. Η απουσία της προσευχής είναι ο σπόρος της οργής. Αν ανήκουμε αληθινά στο Χριστό, έχουμε τα μέσα για να αλλάξουμε, γιατί δι' αυτού νικώνται τα πάθη. Οι χριστιανοί απλώς δεν δικαιολογούνται να χάνουν την ψυχραιμία τους. Η δύση του ηλίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μη σας βρίσκει ακόμη οργισμένους. Κανένας βλαβερός λόγος σας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Thank you.
λέμε στο Θεό ότι τον αγαπάμε? Ακούμε ότι θα βρέξει το Σαββατοκύριακο και εμείς έχουμε προγραμματίσει πεζοπορία στο βουνό. Παρακαλούμε το Θεό να μας εξασφαλίσει δύο ηλιόλουστες μέρες. Το αεροπλάνο μας τροχοδρομεί στο διάδρομο απογείωσης. Προσευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός ασφαλή πτήση. Ο προϊστάμενός μας εκνευρίστηκε σήμερα μαζί μας. Προσευχόμαστε να μην ξημερώσει η Δευτέρα και είμαστε άνεργοι. Η προσευχή για τους περισσότερους από εμάς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό μας. Τι θέλουμε, τι χρειαζόμαστε, τι φοβόμαστε. Ωστόσο ο Θεός που μας κάλεσε να καλλιεργήσουμε μια προσωπική σχέση μαζί Του δεν είναι ο Άι Βασίλης, και η δική μας προσευχητική ζωή δεν πρέπει να θυμίζει τα γράμματα που του στέλνουν τα παιδιά για να του πουν τις επιθυμίες τους. Πριν από πολλά χρόνια ερχόταν για συμβουλευτική ένα ζευγάρι με πολλά προβλήματα στο γάμο τους. Η σύζυγος είχε αποφασίσει ότι ήθελε διαζύγιο, αφού ένιωθε ότι από το γάμο της έλειπε η αγάπη. Ο σύζυγος είχε μείνει άναρρωτος. Στο κάτω-κάτω γυρνούσε κάθε μέρα στο σπίτι, περνούσε το βράδυ με τη γυναίκα του, ήταν πάντα εκεί τα Σαββατοκύριακα. Όταν τον ρώτησα αν φρόντιζε να της λέει συχνά ότι την αγαπά, μου απάντησε αρνητικά. Όχι, γιατί το ξέρει ήδη πόσο την αγαπώ. Εκείνη τον κοίταζε με ανοιχτό το στόμα. Πότε είπαμε για τελευταία φορά στο Θεό ότι τον αγαπούμε? Πότε καθίσαμε μπροστά στις εικόνες προσευχόμενοι, ζητώντας απλά από το Θεό να έρθει στη ζωή μας και να μας γεμίσει με τον εαυτό Του? Όταν ο Χριστός είπε «Αυτός που έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα», εννοούσε ότι μπορούμε να έχουμε προσωπική σχέση με το Θεό που μας δημιούργησε και μας τον αποκάλυψε ως στοργικό Πατέρα, ο οποίος θέλει τα παιδιά Του να Του ανταποδίδουν αυτή την αγάπη. Δεν την απαιτεί, γιατί τότε δεν θα ήταν γνήσια αγάπη. Ένα παιδί δεν αγαπά τη μητέρα του επειδή αλλιώς θα το δείρει, αλλά επειδή το αγαπά συνεχώς, ακόμη και όταν δεν είναι φρόνιμο. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει το τέλος της ζωής μας, οπότε θα είναι και πολύ αργά, ή θα πούμε στο Θεό τώρα ότι τον αγαπούμε και επιθυμούμε να επικοινωνούμε μαζί του? Γιατί μια μονόπλευρη σχέση δεν είναι καν σχέση. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ την ώρα του πειρασμού. Ακόμη και όταν οι πειρασμοί μας καταβάλουν, ο Θεός ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Γνωρίζει ότι είμαστε ευάλωτοι λόγω της αδυναμίας μας και ποτέ δεν μας αφήνει να δοκιμαστούμε περισσότερο από την αντοχή που έχουμε για να αντισταθούμε. Καμιά φορά νιώθουμε σαν υποζύγια που κουβαλάμε βάρη τα οποία μας γονατίζουν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι «Δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα ό,τι θα ήθελα να αποφύγω». Νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στο καμίνι του σιδηρουργού, στη φωτιά των πειρασμών. Ναι, ο σιδηρουργός είναι ο ίδιος ο Χριστός, που δεν θα αφήσει το σίδερο στη φωτιά μέχρι να σπάσει. Μετριάζει τη φλόγα ώστε να σφυριλατηθούμε κατ' εικόνα Του, να θεραπευτούμε από τη χάρη Του. Αν θυμόμαστε ότι ο Θεός υποσχέθηκε ότι δεν θα μας αφήσει μόνος, αυξανόμαστε στην πίστη και την αγιότητα, επειδή η χάρη Του μας συντηρεί και μας δυναμώνει. Ποτέ δεν μας εγκαταλείπει μόνος. Όταν κρύβουμε τις αμαρτίες από τον Πνευματικό. Μερικοί άνθρωποι διστάζουν να ομολογήσουν ορισμένες αμαρτίες επειδή ντρέπονται το Πνευματικό. Μια γυναίκα μου είπε κάποτε ότι δεν αντέχει στην ιδέα ότι ένας άντρας θα άκουγε λεπτομέρειες από τις αμαρτωλές πράξεις της και απορούσε τι θα σκεπτόταν ο Πνευματικός για αυτήν μετά την εξομολόγηση.
Να σημειώσω ότι και μια πνευματική μητέρα μπορεί να ακούσει την εξομολόγηση των πνευματικών θυγατέρων της και ο πνευματικός απλώς να διαβάσει τη συγχωρητική ευχή με την ευλογία της πνευματικής μητέρας, όπως γίνεται συχνά στα γυναικεία μοναστήρια. Είμαι ιερομόναχος τα τελευταία 30 χρόνια και πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ αμαρτία που δεν έχω ξανακούσει. Κανείς ποτέ δεν με σόκαρε με τίποτε, αφού όλοι μετέχουμε στην ίδια ανθρώπινη συνθήκη. Έχω όμως νιώσει τη χαρά του να ακούς μια καλή εξομολόγηση. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις να αίρεται το βάρος της ενοχής και της ντροπής και τα δάκρυα της πραγματικής μετάνοιας να λούζουν το πρόσωπο του ανθρώπου. Ο φόβος της ντροπής μπροστά στο πνευματικό έχει εμποδίσει πολλούς να νιώσουν ότι αποτείναξαν το βάρος της αμαρτίας και ότι απαλλάχτηκαν από την ενοχή. Κανένας πνευματικός δεν σχηματίζει κακή εντύπωση για τον εξομολογούμενο, διότι χαίρεται όταν βλέπει να απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το φορτίο της αμαρτίας και της ντροπής μέσα στο μυστήριο της εξομολόγησης. Και ο πνευματικός, ως αμαρτωλός και ο ίδιος, εξομολογείται τις αμαρτίες του και νιώθει και αυτός το έλεος του Θεού να τον καθαρίζει. Έχει και αυτός ανάγκη από την άφεση. Η ζωή μας γεμίζει πάθη και αμαρτωλές συνήθειες επειδή δεν καταπολεμούμε τις αμαρτίες ακριβώς που έχουν ανάγκη εξομολόγησης. Οι πληγές και τα τραύματά μας φλεγμένουν επειδή δεν τους βάζουμε το κατάλληλο φάρμακο. Η Σαμαρίτιδα, δίπλα στο φρέαρ του Ιακώβ, γνώρισε το έλεος του Χριστού. Έτσι στεκόμαστε κι εμείς ενώπιον του Πνευματικού. Και εκείνος μαρτυρεί τη μετάνοιά μας ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι πάντα ταχύς στο να συγχωρεί. Η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία, λέει ο Γέροντας Τρίφωνας, είναι ένα ιερό μυστήριο το οποίο τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία. Δια της επενεργίας του Αγίου Πνεύματος, ο Άρτος και ο Ίνος μεταβάλλονται στο τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το οποίο προσφέρεται στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι οποίοι προσέρχονται προετοιμασμένοι με την εξομολόγηση και έχοντας από το προηγούμενο βράδυ μελετήσει την ακολουθία πρώτης Θείας Μεταλήψεως. Επειδή η Εκκλησία είναι καταρχήν μια ευχαριστιακή κοινότητα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής της Εκκλησίας. Ως πηγή και στόχος όλης της διδασκαλίας της, η Ευχαριστία αποτελεί το πλήρωμα όλων των άλλων μυστηρίων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι η Ευχαριστία είναι αληθινή θυσία και όχι απλή αναπαράσταση ή σύμβολο. Δεν θυσιάζεται ο άρτος, αλλά το ίδιο το σώμα του Χριστού. Ωστόσο, επειδή ο αμνός του Θεού θυσιάστηκε άπαξ διαπαντός, η ευχαριστιακή αυτή θυσία είναι ανέμακτη. Μεταβολή του άρτου στον θυσιαστέντα αμνό. Όλα δε τα γεγονότα της θυσίας του Κυρίου, η σάρκωση, ο μυστικός δείπνος, η σταύρωση, η ανάσταση και η ανάληψη, δεν ενεργούνται ως επαναλήψεις κατά την ευχαριστία, αλλά ως ζωντανό παρόν. Κατά την ευχαριστία, ο Χριστός είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο ιερεύς και το θύμα. Η ευχαριστία προσφέρεται στην Αγία Τριάδα, όχι μόνο στον Πατέρα, αλλά και στο Άγιο Πνεύμα και στον ίδιο τον Χριστό. Η ανέμακτη θυσία προσφέρεται τόσο υπέρ των ζώντων, όσο και υπέρ των κεκοιμημένων. Πάνω στην Αγία Τράπεζα φυλάσσονται τίμια δώρα αποκλειστικά για όσους αδυνατούν λόγω αναπηρίας ή ασθενείας να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία. Αφού η ευχαριστία είναι η κεντρική πράξη της λατρείας και ο πυρήνας της ορθόδοξης πίστης, κάθε ορθόδοξος χριστιανός που παίρνει την πίστη του στα σοβαρά, δεν πρέπει ποτέ να λείπει εσκεμμένα από τη Θεία Λειτουργία, τόσο την Κυριακή όσο και κατά τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν υπόκειται σε ανάλυση και εξήγηση με καθαρά ορθολογικούς όρους, διότι η ευχαριστία, ως ο Χριστός ο ίδιος, είναι μυστήριο της Βασιλείας, η οποία, όπως είπε ο Χριστός, ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό,
Εάν ρωτάς πώς συμβαίνει αυτό, είναι αρκετό να γνωρίζεις ότι γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο από αυτό. Ότι δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, ενεργός και παντοδύναμος, αλλά είναι ανερμήνευτοι οι τρόποι με τους οποίους ενεργεί. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ομιλήματα, η εκπομπή που ακούτε. Θυμίζουμε τα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Για να δούμε τι λέει στη συνέχεια ο Γέροντας Τρίφων. Ο στόχος της Εκκλησίας. Η ανθρώπινη φύση μας παίρνει το καλό και το διαφθείρει, επειδή αυτό που θέλει είναι να έχει τον έλεγχο. Αυτό διαιωνίζει έναν νευρωτικό τρόπο αντιμετώπισης των αισθημάτων και συναισθημάτων μας, ακόμη και της πνευματικής μας ζωής. Ζούμε σε μια εποχή όπου κάθε τι είναι ρευστό και όπου οι άνθρωποι κυνηγούν διαρκώς την ειδονή. Με δεδομένη την κατάσταση του κόσμου μας, είναι εύκολο να προσεγγίσουμε τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία σε κατάσταση νεύρωσης. Ποιος είναι ο στόχος της Εκκλησίας και τι κάνουμε εμείς για να κινηθούμε προς Αυτόν? Έχουμε από την Ορθοδοξία μια πολιτισμική μόνο εμπειρία, ίσως ελληνική, ρωσική ή σερβική? Μήπως εστιάζουμε περισσότερο στη μορφή και όχι στην ουσία της Ορθοδοξίας? Ευτυχώς η ίδια η φύση της Εκκλησίας μας δεν παραπέμπει σε κάποιον θρησκευτικό θεσμό. Η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός και ιατρείο ψυχών, όπου ο άνθρωπος βρίσκει την υγεία και τη θεραπεία του. Όταν αφαιθούμε στη μεταμορφωτική και ζωογόνο χάρη που υπερπερισσεύει στην Εκκλησία, θα μπορέσουμε να βρούμε την αληθινή χαρά και τη διαρκή ειρήνη. Αν όμως αντιμετωπίζουμε την Εκκλησία ως θρησκευτικό θεσμό, τότε παραμένουμε ασθενείς, νευρωτικοί, εγωκεντρικοί, ανάπηροι. Στόχος της Εκκλησίας είναι να φέρει την ίαση στην καρδιά του ανθρώπου. Οι ιερείς της είναι εκείνοι που πρώτα αναζήτησαν τη δική τους ίαση και στη συνέχεια έγιναν και αυτοί θεραπευτές. Όταν έχουμε μυστηριακή ζωή, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, τη Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας και τους Βίους των Αγίων,
προσφέρουμε τον εαυτό μας στη μεταμορφωτική δύναμη της Εκκλησίας. Κάθε φορά που εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, μετέχουμε στην ευχαριστία και επιμελούμαστε την ψυχή μας. Επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας και να μας μεταμορφώσει. Αν όμως χρησιμοποιούμε την Εκκλησία ως ένα πολιτισμικό ίδρυμα, γινόμαστε φαρισαίοι και παραμένουμε στάσιμοι ή και προκαλούμε τον πνευματικό μας θάνατο. Όταν λυγίζουμε. Είναι πολύ ανθρώπινο να λυγίζουμε όταν δεν καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε στα ηθικά και πνευματικά μας πρότυπα. Η Ορθόδοξη πίστη μας διδάσκει ότι πρέπει να αγαπούμε, να δείχνουμε συμπόνια, να είμαστε πρόθυμοι να συγχωρούμε και πάντα η ζωή μας να μαρτυρεί ότι ανήκουμε στο Χριστό. Ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι υπολοιπόμαστε και ότι τις περισσότερες φορές αστοχούμε και δεν ζούμε κατά το Ευαγγέλιο. Σχεδόν δεν διαφέρουμε από τους ειδωλολάτρες. Ξανά και ξανά βουλιάζουμε στο βούρκο της αμαρτίας, κατακαμπτόμενοι και ασθενείς, λυγίζουμε. Τσακισμένοι όπως είμαστε, προδίδουμε το Ευαγγέλιο και τις προσδοκίες των άλλων. Γνωρίζουμε πολύ καλά το νόημα των λέξεων «Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας ο Θεός». Μας το θυμίζουν οι συνεχείς αποτυχίες μας. Ακόμη όμως και όταν παλεύουμε με τις αμαρτίες μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μετέχει στη θεότητά του. Μας κάλεσε να είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, πλασμένοι ειδικώς για να μετέχουμε πλήρως στη ζωή του Θεού. Το κλειδί για την εν Χριστώ ζωή δεν είναι άλλο από τη μετάνοια. Έστω και αποκαρδιωμένοι, δεν πρέπει να ενδώσουμε στην απόγνωση, διότι ο σωτήρας μας είναι προθυμότατος να συγχωρεί. Προς εκείνον αμαρτάνουμε, αλλά προς εκείνον και πάλι στρεφόμαστε αμέσως εν μετανοία. Η απόγνωση είναι εχθρός της σωτηρίας μας. Ο πονηρός θα ήθελε πολύ να μας πείσει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, άρα ούτε σωτηρία. Εμείς πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα στον συμπάσχοντα με εμάς Κύριό μας, τον μόνο που σηκώνει από πάνω μας τα φορτία μας, μας θεραπεύει και μας παραχωρεί την άφεση και τη ζωή. Σίγουρα δεν πρέπει να φτάνουμε στην απόγνωση παρά τις συνεχείς αποτυχίες μας, φίλοι ακροατές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς και όχι τους δικαίους. Επομένως δεν πρέπει να αισθανόμαστε καλά μόνο όταν νομίζουμε ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο ή αν δεν κάνουμε μεγάλες αμαρτίες. Ίσως αυτός ο δρόμος να είναι επικίνδυνος, το να νομίζουμε δηλαδή ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αλλά αντιθέτως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Θεός ήρθε ακριβώς να σώσει τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση της αμαρτωλότητάς τους, ότι δεν αξίζουν δηλαδή τη σωτηρία, την οποία όμως ο Θεός θέλει και τους την προσφέρει εφόσον μετανοούν. Και συνεχίζει ο Γέροντας Τρίφωνας, ένας άγγελος στο δρόμο μας. Πάνε περίπου 30 χρόνια από τότε. Ήταν η πρώτη μου χρονιά ως μοναχού. Κατηφορίζαμε έναν δρόμο το Σαν Φραντζίσκο μαζί με έναν ηλικιωμένο επίσκοπο. Μισό τετράγωνο μπροστά ένας άνδρας με βρώμικα και κουρελιασμένα ρούχα ερχόταν προς το μέρος μας. Όταν τον πλησιάσαμε, είδα ότι από τα ξεχαρβαλωμένα παπούτσια του φαίνονταν οι πατούσες των ποδιών του. Ενστικτοδός έπιασα τον επίσκοπο από τον μπράτσο και προσπάθησα να τον κατευθύνω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος επέμενε να συνεχίσουμε όπως πηγαίναμε και τότε εγώ αναγκάστηκα να πω ότι ήταν ανάγκη να περάσουμε απέναντι για να αποφύγουμε τον άντρα με το σαλεμένο βλέμμα που μας πλησίαζε. Ο επίσκοπος όμως αγνόησε τις διαμαρτυρίες μου και έτσι συνεχίσαμε την πορεία μας προς τον βρώμικο άστιγο. Μόλις ήρθαμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ο επίσκοπος σταμάτησε, έσκυψε προς το μέρος του, πήρε τα βρώμικα χέρια του ανθρώπου στα δικά του και του έδωσε ένα χαρτονόμισμα 20 δολαρίων. «Να πάρεις κάτι να φας». Ο άνδρας που τόση ώρα κοίταζε το έδαφος, σήκωσε τα μάτια του και μας κοίταξε με τα πιο καθαρά, γαλανά μάτια που είχα δει ποτέ στη ζωή μου, χαμογέλασε και πήρε τα χρήματα. Αποσβολώθηκα και ενώ συνεχίζαμε το δρόμο μας, παρατήρησα ότι εκείνα τα μάτια δεν ήταν μάτια κάποιου τρελού,
ούτε κάποιου εξαφλειωμένου ζητιάνου, αλλά μάτια ενός πανέξυπνου ανθρώπου. Ο επίσκοπος απάντησε ότι χωρίς να το καταλάβουμε πέσαμε πάνω σε έναν άγγελο. Η ανάμνηση αυτού του ανθρώπου που έμοιαζε γεμάτο σοφία και θεία αγάπη ποτέ δεν με άφησε και μέχρι σήμερα μου θυμίζει ότι πρέπει να χαιρετούμε όλους σαν να ήταν ο Χριστός. Η καταφυγή μας. Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα τους. Η προσπάθεια να συνεχίσουν τον αγώνα γίνεται όλο ένα και πιο αγωνιώτης για όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους και οι χριστιανοί δεν εξαιρούνται. Όταν είμαστε καταπτωημένοι, είναι καλό να στρέφουμε το βλέμμα προς τον Χριστό και να θυμόμαστε τα λόγια του Ευαγγελίου. Αληθινάς είσαι ο Υιός του Θεού. Ο κόσμος αυτός δεν μας υπόσχεται τίποτε, αλλά εν Χριστώ έχουμε τα πάντα, επειδή αυτός είναι το μόνο καταφύγιό μας την ώρα της καταιγίδας. Ο γέρον Θαδαίος της Βιτόβνητσα έλεγε «Εδώ στη γη τίποτε δεν μπορεί να μας δώσει την εσωτερική ειρήνη, διότι ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα, ούτε οι τιμές, ούτε οι θέσεις, ούτε η οικογένεια, ούτε οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να μας δώσουν ακλόνητη εσωτερική ειρήνη. Ένας μόνο είναι ο χορηγός της ζωής, της ειρήνης και της χαράς, ο Θεός». Ως χριστιανοί δεν πρέπει να επιτρέπουμε τίποτε να διαταράσει την ειρήνη της καρδιάς, διότι ξέρουμε ότι η ζωή αυτή είναι προσωρινή. Η γερόντισσα Ταϊσία του Λεουσένη έλεγε «Αν νομίζεις ότι θα βρεις τον παράδεισο στη γη, ακόμη και μέσα σε ένα μοναστήρι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ο παράδεισος, το πλήρωμα της μακαριότητας, δεν υπάρχει στη γη και δεν μπορεί να υπάρξει, επειδή ο άνθρωπος δεν κτίστηκε για τη γη, αλλά για τον ουρανό». Γαλήνη αγωνιά στο δάσος. Όταν φοιτούσα στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, μέναμε σε ένα πολύ παλιό σπίτι στην παραλία μιας από τις μεγαλύτερες λίμνες γλυκού νερού που υπάρχουν στη χώρα. Η εγκύτητα με τη λίμνη μου έδινε τη δυνατότητα να κάνω πολλούς περιπάτους στην παραλία. Μισό μίλι από το σπίτι μας ήταν ένα μονοπάτι που οδηγούσε από τη λίμνη σε ένα μικρό δάσος. Όχι πολύ μακριά από το μονοπάτι δημιούργησα έναν ιδιαίτερο τόπο που κανείς άλλος δεν γνώριζε. Καθάρισα ένα μυστικό δρομάκι από την άλλη μεριά μια σειρά θάμνων, παραμερίζοντας τα χαμόκλαδα. Όποιος και αν περνούσε από εκεί, αποκλείεται να έπαιρνε είδηση το μονοπάτι που υπήρχε πίσω από τους θάμνους. Προχώρησα λίγο πιο πέρα και έφτιαξε ένα μικρό ξέφωτο. Μετά έφτιαξε ένα τραπεζάκι από ξύλα, το οποίο θα ήταν ο βωμός μου. Επάνω, πάλι από ξερόκλαδα, έβαλα έναν σταυρό και δύο κεριά δεξιά και αριστερά. Αυτό το ιδιωτικό υπαίθριο εξοκλήσι ήταν ο αγαπημένος μου τόπος για προσεύχη. Όλοι χρειαζόμαστε έναν τέτοιο χώρο ως καταφύγιο, έναν τόπο όπου μπορούμε να είμαστε μόνοι με το Θεό. Με τα χρόνια συνειδητοποιώ ότι με ελκύει το δάσος και η μοναξιά που μόνο αυτό νομίζω μπορεί να μου προσφέρει. Κοιτάζοντας νότια από το γραφείο του μικρού μου κελιού, βλέπω κατευθείαν το δάσος μας. Στα βάθη των δασών βρίσκω τη μεγαλύτερη ειρήνη. Μόνος, με τους ήχους του ανέμου που περνά ανάμεσα από τα δέντρα, με το κελάιδισμα των πουλιών και το σούσουρο που κάνουν οι εφταμίες και τα σκιουράκια. Εκεί η καρδιά μου είναι πιο ανοιχτή στη φωνή του Θεού που μου μιλά.
Ιεραπόστολοι. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε τον Χριστό στους άλλους παρά μόνο αν τον έχουμε πρώτα υποδεχθεί στην καρδιά της καρδιάς μας. Πρέπει να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Χριστό προσωπικά πριν μπορέσουν οι άλλοι να τον δουν σε μας. Αν είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε τον εαυτό μας για χάρη του και να ζούμε κατά το Ευαγγέλιο, θα γίνουμε ζωντανοί ναοί του υψίστου και όλος ο κόσμος θα αλλάξει. Το Ευαγγέλιο διαδίδεται με λόγο και παράδειγμα και η αγάπη του Χριστού ακτινοβολεί με τη δική μας μαρτυρία. Αγαπούμε και ευχαριστούμε το Θεό όταν ακολουθούμε τις εντολές Του και διαδίδουμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η κλίση μας. Δεν έχουμε κληθεί σε μια μήνυ αγιότητα, αλλά στην πλήρη έκφρασή της. Σε αυτό μας ενισχύει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η αγιαστική χάρη του Θεού δεν συνεπάγεται μόνο απουσία κακού ή αμαρτίας, αλλά και την παρουσία της Θείας Αγάπης στην ψυχή. Έχουμε κληθεί στην αγιότητα, γιατί η Αγία Γραφή λέει «Να γίνετε λοιπόν και εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος». Πλαστήκαμε από το Θεό για να μετέχουμε στη θεότητά Του, και ποτέ δεν θα είμαστε απόλυτα ευτυχείς παρά μόνο όταν πεθάνουμε για τον εαυτό μας και ζήσουμε εν Χριστώ. Φάρμακο για την καρδιά. Η τήρηση ενός κανόνα προσευχής είναι φάρμακο για την καρδιά. Ο κανόνας αυτός έχει τεράστια σημασία, διότι μας βοηθά να αποκτήσουμε την πειθαρχία που όλοι χρειαζόμαστε για να προοδεύσουμε πνευματικά. Είναι δε ένα από τα σπουδαία εργαλεία που μας προσφέρονται και που φτάνει ως εμάς από την εποχή ακόμη των πατέρων της Εκκλησίας. Μαζί με την τήρηση του κανόνα της νηστείας που έχει καθιερώσει η Εκκλησία, περιλαμβανομένης της Τετάρτης και της Παρασκευής, ο πνευματικός πατέρας ή η πνευματική μητέρα δίνει και τον κανόνα της προσευχής ως φάρμακο που θα βοηθήσει στην εν Χριστώ ζωή μας. Ιδιαίτερα η πρωινή και η βραδινή προσευχή θα πρέπει να τηρείται σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτήν, επειδή με τον τρόπο αυτό βαθαίνει η πνευματική μας ζωή. Οι ευχές πριν από τη Θεία Κοινωνία καθώς και μετά από αυτή, όπως και η αποχή από κάθε φαγητό ή ποτό από τα μεσάνυχτα της παραμονής της ημέρας που θα προσέλθουμε στα Άγια Μυστήρια, είναι και αυτά κανόνες που όχι μόνο καθορίζονται από την Εκκλησία, αλλά μας προετοιμάζουν και για τη Θεία Μετάληψη. Δια της μεταλήψεως δε, δηλαδή δια του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου, λαμβάνουμε την ίαση ψυχής και σώματος. Τέλος, η πνευματική εργασία της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσον με τον αμαρτωλόν» μέσα στη διάρκεια της ημέρας μας βοηθά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να ζήσουμε μια ζωή με κέντρο το Χριστό. Το Άγιο Όνομα του Ιησού περιέχει δύναμη και με την επανάληψη της ευχής εκπληρώνουμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Η προσευχή του Ιησού, γνωστή και ως καρδιακή προσευχή, μας δίνει τη δύναμη να βαδίζουμε καθημερινά με τον Ιησού, ακόμη και την ώρα που είμαστε εγκλωβισμένοι στο κυκλοφοριακό, ξεβοτανίζουμε τον κήπο μας, περιμένουμε το λεωφορείο ή περπατούμε στο δρόμο. Όταν η κριτική μας γίνεται ράπισμα. Όταν περιεργαζόμαστε τα λάθη των άλλων, συχνά αναθέτουμε στον εαυτό μας την αποστολή να τους διορθώσουμε. Θεωρούμε καθήκον μας να βοηθήσουμε τους ταλέπορους συνανθρώπους μας, υποδεικνύοντας τα λάθη τους και συμβουλεύοντάς τους πώς να γίνουν καλύτεροι. Δικαιολογούμαστε μάλιστα στον εαυτό μας ότι δεν τους κρίνουμε αλλά τους βοηθούμε. Μην το πάρεις για προσβολή, λέμε. Απλώς προσπαθώ να σου υποδείξω τις αδυναμίες σου, ώστε να γίνεις καλύτερος. Σε νοιάζομαι και θέλω το καλό σου. Το κριτικό πνεύμα όμως, πιθανότατα θα αποδειχθεί αντιπαραγωγικό, γιατί οι διορθώσεις μας μοιάζουν με ράπισμα στον άλλον και η από μέρος μας κριτική ανάλυση της συμπεριφοράς ή της προσωπικότητας ή ακόμη και των σφαλμάτων του μπορεί να προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά ωφέλεια.
Αν επιθυμούμε πράγματι να βοηθήσουμε κάποιον, προσφέρουμε τους καλούς και αγαθούς λογισμούς μας, μιλάμε με λόγους αγάπης και ενθάρρυνσης και προσευχόμαστε γι' αυτόν. Συμπεριφερόμενοι ως αυτόκλητοι θεραπευτές, δεν προσφέρουμε κάτι στον συνάνθρωπό μας. Μερικές ενθαρρυντικές λέξεις πιθανόν θα τον βοηθήσουν πολύ περισσότερο από τα αρνητικά και επικριτικά σχόλια. Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την καρδιά, να οδηγήσει τον αμαρτωλό στη μετάνοια και να φέρει την ίαση. Εμείς μπορούμε να γίνουμε παράγοντες μεταστροφής, αν επιτρέπουμε στον Χριστό να ακτινοβολεί μέσα από μας και αν η μεταμορφωτική του χάρη εκφράζεται με τον τρόπο που ζούμε, που αγαπούμε και που δεν κρίνουμε. Πάντως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που στους ανθρώπους πρέπει να υποδειχθεί κάποια διόρθωση για τη δική τους ωφέλεια. Όταν προκύψει τέτοια ανάγκη πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το κάνουμε με πνεύμα αγάπης, έτσι ώστε ο τρόπος μας να μην μπλοκάρει το μήνυμα. Ιερείς, γονείς, προϊστάμενοι, κάποτε ακόμη και φίλοι, ίσως κληθούν να δώσουν μια συμβουλή. Αλλά το πνεύμα της αγάπης πρέπει πάντοτε να αποτελεί τον πυρήνα του μηνύματος. Το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει τη δύναμη να ζούμε εν Χριστώ και να αγαπούμε τους άλλους. Ας μην επιτρέψουμε την επικριτική μας στάση να εμποδίσει το έργο του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των συνανθρώπων μας. Ελπίζω να μην ξυπνάμε το πρωί θέλοντας να διορθώσουμε όλο τον κόσμο, φίλοι ακροτές, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι μάλλον δύσκολα ως προς τη θεραπεία τους. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί όταν θέλουμε και επιβάλλεται ως γονείς, ως δάσκαλοι να μιλήσουμε σε κάποιον για να διορθωθεί, να γίνεται αυτό μέσα σε πνεύμα αγάπης και αφού πρώτα προηγηθεί προσευχή. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε και για σήμερα. Μικρά Εωθηνά, γέροντας Τρίφωνας του Βάσων, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εκρήγωσης. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Χριστίνα Θεοδότου, Μίλα μου, είναι ακούει πάσα η γη. Ένα μυθιστόρημα που μιλά για το Θεό, τη ζωή, την αγάπη, τον έρωτα, το θάνατο. Βασισμένο στο σενάριο της γνωστής τηλεοπτικής σειράς Μίλα μου, του Γιώργου Τσιάκα.